Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, αν και μας χωρίζουν λίγες μέρες από τις εκλογές, η αφιέρωση της σημερινής μέρας για να μιλήσουμε για τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπλάκη πριν 60 χρόνια, καθώς έχει σημασία, αξίζει, καθώς την πορεία της κοινωνικο-οικονομικής και πολιτικής εξέλιξης μπορεί να ξεσπάσει ένα κοινωνικό και πολιτικό γεγονός που φαίνεται απρόβλεπτο. Δεν αποκλείω και την περίπτωση του τυχαίου. Βεβαίως δεν ήταν καθόλου τυχαίο γεγονός η δολοφονική επίθεση σε βάρος του Λαμπράκη. Τέτοια ή άλλα γεγονότα μπορεί να αποτελέσουν σπιθήρα εργατικής, λαϊκής, νεανικής ριζοσπαστικής αφύπνισης. Να γίνουν ένας κρίκος για να βγει στην επιφάνεια ο δεσμός ανάμεσα στην οικονομική βάση του καπιταλισμού με το αστικό πολιτικό σύστημα, το αστικό κράτος, το ιδεολογικό πολιτιστικό επικοδόμημά του. Πάρτε ως παράδειγμα ό,τι ζήσαμε με την πανδημία, όπως το πρόσφατο έγκλημα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς, η μαζική δολοφονία των προσφύγων και μεταναστών έξω από την Πύλο. Βεβαίως η αφύπνιση δεν φτάνει. Η σπίθα της μπορεί να δυνατήσει και να σβήσει αν δεν συναντηθεί και δεν έρθει σε επαφή με τις ιδέες, τις θέσεις του κόμματος, της ΚΝΕ, ώστε να οδηγήσει σε επιλογή οργάνωσης και αγώνα, ακόμα και στην πόρευση μαζί μας, ως και στην πορεία ένταξης στις γραμμές μας. Η δολοφονία του Λαμπράκη έπαιξε κάποιο ρόλο στην αστική εναλλαγή διακυβέρνησης από την ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Τώρα εσείς, η ηλικία σας είναι πολύ μακριά από αυτά τα ονόματα, αλλά εγώ ως έφηβη και νέα έζησα σε αυτά τους τα χρόνια. Απέναντι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή της δεξιάς, όπως λέγονταν, δηλαδή της ΕΡΕ, Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, αντιπαρατάχθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου της Ένωσης Κέντρου. Αποκλήθηκε μάλιστα αυτός, ο Παπανδρέου, και αποκαλείται μέχρι σήμερα γέρος της Δημοκρατίας, γιατί θα εξασφάλιζε το κοινωνικό κράτος και τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Ποιος αποκλήθηκε γέρος της Δημοκρατίας? Αυτός που προσκάλεσε στην Ελλάδα τα βρετανικά στρατεύματα για να πνίξουν στο αίμα το ΕΑΜ των Ελλάς και πριν από όλα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τον Δεκέμβρη του 1944. Αυτός αποκαλείται μέχρι σήμερα γέρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως, αγαπητοί σύντροφοι και συντρόφισσες, νέα ζητήματα μπαίνουν πάντα στην εξέλιξη και θα μπαίνουν μπροστά μας και στην πορεία. Νέες ανάγκες εμφανίζονται, ώστε να διαμορφώνουμε κάθε φορά, με βάση και τις εξελίξεις, τα πάγια καθήκοντά μας για την ολόκληρη ισχυροποίηση του κόμματος, της ΚΝΕ, τη μαζικοποίηση του εργατικού λαϊκού κινήματος, του εργατικού κινήματος ιδιαίτερα και της κοινωνικής συμμαχίας του. Για την οργάνωση της καθοδήγησης της λαϊκής αντεπίθεσης στον δρόμο της ανατροπής και στην πορεία για την εκκίνηση της σοσιαλιστικής οικοδόμησης στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η κριτική και αυτοκριτική μελέτη της ιστορικής πείρας παραμένει σημαντική, όσο και αν τα καθήκοντα και υποχρεώσεις μας σήμερα, που αναλαμβάνουμε όλοι και όλες και είναι βαριά, συνειδητά, δεν πρέπει όμως να παραλείπουμε την προγραμματισμένη συλλογική και ατομική μελέτη της ιστορίας μας, που βρίσκεται στα δοκίμια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και στη μελέτη της σοσιαλιστικής οικοδόμησης του 20ου αιώνα, αλλά και σε σύγχρονα άρθρα και εκδόσεις, γιατί αυτά μας βοηθούν να απαντάμε εύστοχα στον άγριο ή συγκαλυμμένο αντικομουνισμό, στην παραχάραξη της ιστορίας που γίνεται όχι μόνο από τον τύπο, αλλά και μέσα στα πανεπιστήμια και στα σχολεία, και να αποκτάμε έτσι μια σύγχρονη ικανότητα προώθησης των επιλογών μας. Σήμερα δεν είναι δύσκολο να μιλήσουμε σε όλες τις ηλικίες και στις νεότερες για τα προβλήματα της εργατικής τάξης, των φτωχών ενδιάμεσων λαϊκών στρωμάτων, των γυναικών και της νεολαίας, αφού τα ζουν, τα βιώνουν, νιώθουν ανησυχία και ανασφάλεια, ανεξάρτητα τι ψηφίζουν και τι προσανατολισμούς έχουν. Το θέμα όμως είναι ότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού, ακόμα και όταν επικρίνει την εκάστοτε κυβέρνηση ή δυσαρεστείται, ακόμα και αν ένα μέρος τους αποφασίζει στις εκλογές να μετακινηθεί σε κάποιο από το ένα αστικό κόμμα στο άλλο, ακόμα και αυτοί που ψάχνουν
να εκδικηθούν τα κόμματα τα κυβερνητικά που διεύσυσαν τις ελπίδες τους, ρίχνοντας προτίμηση σε μικρότερα κόμματα μιας χρήσης, στηρίγματα του συστήματος, ακόμα και αυτοί δεν έχουν ολοκληρωμένη ή δεν μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα των πραγμάτων. Κάποιοι μάλιστα λαθεμένα θεωρούν ότι η αποχή από την κάλπη τιμωρεί τους υπαίτιους. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες οφείλουμε να γνωρίζουμε σε βάθος τη σχέση των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, των αναγκών αναπαραγωγής της ανθρώπινης ζωής με την πολιτική εξουσία της αστικής τάξης και το αστικό κράτος. Να αναδεικνύουμε πιστικά τις ενδοαστικές αντιθέσεις, τη φύση των ανταγωνισμών ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κράτη, ακόμα και εκείνα που δεν έχουν ενταχθεί, δεν είναι ενταγμένα συστηματικά σε υπεριαλιστικές συμμαχίες. Είναι επιτακτική ανάγκη να φωτίζουμε το ταξικό περιεχόμενο αυτών των αξιών, όπως λέει, που προβάλλει η αστική ιδεολογία, ο ρεφορμισμός και ο οπορτουνισμός, όμως ή συγκαλυμμένος αντικομμουνισμός. Να πείθουμε όσο γίνεται περισσότερους νέους και νέες, αξιοποιώντας πέρα βεβαίως από τα σύγχρονα γεγονότα που ζούνε και την ιστορική πείρα. Ιδιαίτερα η ανάγκη να κατανοείται ο ταξικός χαρακτήρας του αστικού κράτους, κόντρα στην κυρίαρχη αντίληψη ότι το κράτος είναι ένα όργανο δήθεν πάνω από την κοινωνία, ότι είναι όργανο ενότητας και μάλιστα συμφιλίωσης των τάξεων. Είναι επικίνδυνη και εννοείται αντιεπιστημονική ως και ανορθολογική η αντιπαράθεση που γίνεται ανάμεσα στους διαχειριστές της αστικής διαχείρισης, παραδείγματος χάρη και αυτούς που ζούμε σήμερα και πριν και τώρα στις εκλογές, ότι παραδείγματος χάρη όταν είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας συγκροτείται το κράτος της δεξιάς, όπως λένε, ενώ με διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ θα συγκροτηθεί το κοινωνικό κράτος. Τα έχετε ακούσει αυτά στις προεκλογικές τους ομιλίες. Το αστικό κράτος, ανεξάρτητα από τη μορφή του, είναι αποκλειστικά και μόνο όργανο εξουσίας της αστικής τάξης, όργανο βίας, καταστολής, αλλά και μελετημένης πολιτικής χειραγώγησης εργατικής λαϊκής. Είναι ορκισμένος αντίπαλος του εργατικού κράτους του σοσιαλισμού. Επομένως, αυτό που πρέπει σήμερα να κρατήσουμε, δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνει πιο αναλυτική συζήτηση, η θεωρία μας, αλλά κυρίως τα συμπεράσματα που έχουμε βγάλει από την, ακόμα από την παρισινή κομμούνα μέχρι και την οικοδόμηση του εργατικού κράτους του σοσιαλισμού, τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, το συμπέρασμα είναι ότι η εργατική εξουσία δεν μπορεί να νικήσει και να εδραιωθεί και να ξεκινήσει ιδιαίτερα η σοσιαλιστική οικοδόμηση αν δεν τσακίσει εξ ολοκλήρου το αστικό κράτος. Εξ ολοκλήρου. Όχι να το μετασχηματίσει, όπως λένε οι οπορτουνιστές. Και πρέπει να συνδεθεί το νέο κράτος, να συγκροτηθεί το νέο κράτος της εργατικής εξουσίας, που βεβαίως βασίζεται στην κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, στην κατάργηση της εκμετάλλησης ανθρώπου από άνθρωπο και στον εργατικό έλεγχο εργανωμένο από τα κάτω προς τα πάνω. Από εδώ λοιπόν προκύπτει η ανάγκη στις συνθήκες του καπιταλισμού το εργατικό λαϊκό κίνημα να συγκρούεται όχι μόνο με την εκάστοτε κάθε φορά αστική κυβέρνηση, αλλά με το ίδιο το αστικό κράτος, με την αστική τάξη που είναι ο βασικός αντίπαλος, να κατανοείται όσο γίνεται πλατύτερα η θεμελιακή διαφορά ανάμεσα στην εναλλαγή των αστικών κομμάτων στη διακυβέρνηση ή κομμάτων αστικής διαχείρισης ανεξάρτητα από τα πρόσημα, αριστερά, ριζοσπαστικά, προοδευτικά, όπως λέγονται, και στην ανατροπή της αστικής πολιτικής εξουσίας υπέρ της εργατικής. Ας δούμε τώρα τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες στην περίοδο της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Η δεκαετία του 60 ήταν σημαντική και ενδιαφέρουσα. Προσφέρει πλούσια πείρα, έστω και αν ορισμένα επιμέρα του σήμερα στοιχεία είναι ξεπερασμένα. Επί των ημερών της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμαλή, προχώρησε πιο γοργά η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Τη δεκαετία του 60 είχε αρχίσει να γίνεται συνείδηση, τόσο στις γραμμές της ΕΡΕ και του ίδιου του Κωνσταντίνου Καραμαλή, όσο και στις γραμμές της Ένωσης Κέντρου και του ίδιου του Γεωργίου Παπανδρέου και στη συνέχεια του Ανδρέα Παπανδρέου, του γιού του, η ανάγκη εξυγχρονισμού του αστικού πολιτικού συστήματος, που ήταν παροχημένο
σε σχέση με τις εξελισσόμενες ανάγκες του ελληνικού καπιταλισμού, σε μια περίοδο μάλιστα προετοιμασίας της Ελλάδας να γίνει μέλος της ΕΟΚ, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, όπως λέγονταν. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα ήταν παροχημένο και σε σύγκριση με τα καπιταλιστικά κράτη της Δυτικής Ευρώπης και τα υπόλοιπα, ιδιαίτερα σε συνθήκες αντιπαράθεσης με το σοσιαλιστικό σύστημα. Στην Ελλάδα διατηρούνταν όλοι οι κατασταλτικοί νόμοι που είχαν ψηφιστεί από όλα τα αστικά κόμματα, τα αποκαλούμενα δεξιά και τα αποκαλούμενα κεντρώα, νόμοι που απαγόρευαν την νόμιμη δράση του κόμματος, της ΕΠΟΝ, νόμοι που με βάση αυτούς γίνονταν διώξεις, εκτελέσεις, εξορίες, υπήρχαν τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων, όχι μόνο σε βάρος των κομμουνιστών, αλλά και των συγγενών τους, των φίλων τους, ανεξαρτήτως αν αυτοί είχαν τις ίδιες απόψεις. Αλλά ο πιο κραυγαλαίος αναχρονισμός στο αστικό πολιτικό σύστημα, στο αστικό κράτος, ήταν ο ρόλος του θρόνου και οι υπερεξουσίες που είχε ο θρόνος ως αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Είχε δηλαδή υπερεξουσίες απέναντι στην εκτελεστική εξουσία, δηλαδή απέναντι στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο, το αστικό κοινοβούλιο. Ο βασιλιάς ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ταυτόχρονα στην Ελλάδα, παρά την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, ήταν ψηλά στη συνείδηση ευρύτερων λαϊκών δυνάμεων η πείρα της πάλης, της κατοχής και των κατοπινών χρόνων. Ένα μεγάλο μέρος του λαού υιοθετούσε αιτήματα εκδημοκρατισμού, απελευθέρωσης των κομμουνιστών πολιτικών κρατωμένων, κατάργησης των νόμων του εμφυλίου. Και φυσικά κάθετο αντίθετο, ένα σημαντικό μέρος του λαού, δεν λέω ολόκληρος, με το θεσμό του θρόνου με βάση τις υπερεξουσίες που είχε. Και τα δύο αστικά κόμματα, τα βασικά, ΕΡΕ και Ένωση Κέντρου, που κυβέρνησαν διαδοχικά, αναγκάστηκαν κάτω από τη πίεση των λαϊκών διαθέσεων να προχωρήσουν στην απελευθέρωση των κομμουνιστών πολιτικών κρατωμένων και να πάρουν ορισμένα μέτρα αστικού εξυγχρονισμού. Ξέρετε, ο όρος εξυγχρονισμός και μεταρρύθμιση στη συνείδηση του λαού είναι φορτισμένος θετικά. Υπάρχει ο αστικός εξυγχρονισμός, υπάρχει, ας πούμε, ο ριζοσπαστικός. Οι ριζοσπαστικές ιδέες καλλιεργήθηκαν στην Ελλάδα και από το διεθνή περίγυρο, ιδιαίτερα τον ευρωπαϊκό, αλλά και από τις μεγάλες κινητοποιήσεις που παγκόσμια γίνονταν κατά του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ, από τα μηνύματα της πάλης των κινημάτων που ζητούσαν την κατάργηση της απεικιοκρατίας στο βαθμό που είχε απομείνει. Επηρεάζονταν σαφέστατα από τις κατακτήσεις των λαών σε σοσιαλιστικές χώρες και από ειδικά μεγάλα γεγονότα όπως ήταν ο Γαλλικός Μάης του 68. Οι αστικές τάξεις των ευρωπαϊκών κρατών είχαν κατακτήσει πολύτιμη πείρα. Και εδώ έγινε και με τη βοήθεια της σοσιαλδημοκρατίας και του ευρωκομμουνισμού όσον αφορά τις ειρηνικές σε εισαγωγικά μεθόδους διάβρωσης της ταξικής πάλης. Δεν θα αναφερθώ αναλυτικά, αλλά ορισμένες απόπειρες αστικού εξυγχρονισμού. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, παραδείγματος χάρη, τον Οκτώβριο του 62, υπέβαλε στο βασιλιά Παύλο ένα υπόμνημα με τις διαφωνίες του για τις πολιτικές πρωτοβουλίες του θρόνου. Επίσης, διαφωνίες σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης. Ήταν αποφασισμένος να προχωρήσει σε μεταρρύθμιση του συντάγματος που θα ενίσχυε την εκτελεστική εξουσία απέναντι στον θρόνο. Όχι να καταργήσει τον θρόνο, αλλά να έχει ένα περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, όπως ήταν στην καπιταλιστική Ευρώπη, σε ορισμένες χώρες. Δεν προχώρησε αυτό, γιατί λίγους μήνες αργότερα παραιτήθηκε. Στις 18 του Μάρτη, προσέξτε το αυτό, του 1963, ο δήθεν γέρος της Δημοκρατίας, που μέχρι σήμερα αναγορεύεται, ο Γεώργιος Παπανδρέου, που τότε έκανε το λεγόμενο ανένδοτο αγώνα κατά της ΕΡΕ, κάποιες φορές ο Τσίπρας αναφέρει ότι κάνει ανένδοτο αγώνα κατά της Νέας Δημοκρατίας για να συγκινήσει και αυτό το χώρο. Τότε έστειλε μια επιστολή στα ανάκτορα και ζητούσε από τον βασιλιά, προσέχτε, να σχηματίσει ο βασιλιάς νέα κυβέρνηση, δηλαδή να κάνει κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Βεβαίως το Σύνταγμα προέβλεπε και ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ αναδείχθηκε σε συνεπή και σταθερό πολιτικό εκπρόσωπο της αστικής τάξης, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αυθεντικός υπερασπιστής του καπιταλιστικού συστήματος, το θωράκιζε με όπλο και τον αυταρχισμό και τον αντικομμουνισμό. Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης της ΕΡΕ, εντάθηκε η δράση της προϋπάρχουσας
μυστικής στρατιωτικής οργάνωσης, δηλαδή μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, της οργάνωσης του λεγόμενου ΙΔΕΑ, ο οποίος ήταν κυρίως από τους ανώτερους. Στην πορεία υπήρχε και των κατώτερων αξιωματικών η Χούντα, που έκανε και το πραξικόπημα το 1967. Η κυβέρνηση Καραμαλή προσέφερε μάλιστα αμνηστία στο γερμανό ναζιστή εγκληματία πολέμου Μέρτεν, που είχε συλληφθεί και είχε καταδικαστεί στην Ελλάδα για μαζικές δολοφονίες Εβραίων. Παράλληλα, λειτουργούσαν επί ΕΡΕ οι αποκαλούμενες παρακρατικές οργανώσεις, μια από τις οποίες είχε ενεργό ανάμειξη στη δολοφονία του Λαμπράκη. Βέβαια, ο όρος παρακρατικό, στον όρο παρακρατικό εμείς βάζουμε εισαγωγικά. Δεν είναι ακριβής όρος, γιατί δεν ήταν κάποιες οργανώσεις που είχαν φτιαχτεί κρυφά από το κράτος, αξιοποιούνταν από το ίδιο το αστικό κράτος, άρα δεν ήταν παρά ή υπό το κράτος. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η ΕΡΕ αναδείχθηκαν επίσης υποστηριχτές της εγκατάστασης πυράβλων ενδιάμεσων βελληνικούς και των αμερικάνικων βάσεων στην Ελλάδα, που είχαν στραμμένα τα όπλα τους στα σοσιαλιστικά Βαλκάνια και τη Σοβιετική Ένωση. Ταυτόχρονα, ενδιαφέρονταν για την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, με διάθεση η Ελλάδα να αποκτήσει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά συμμαχίας. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά εκδηλώθηκαν ορισμένες φαινομενικά αντιφατικές πολιτικές συμπεριφορές του Καραμαλή και της ΕΡΕ, που τελικά όμως δεν αναιρούσαν αυτές οι φαινομενικά αντιφατικές συμπεριφορές την αναβάθμιση της Ελλάδας στα πλαίσια τόσο της ΕΟΚ όσο και του ΝΑΤΟ. Πώς εκδηλώθηκε αυτό? Από τη μια μεριά είχαν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκαλούσε η ιδιαίτερα φιλική σχέση της Μεγάλης Βρετανίας και των ΗΠΑ προς την Τουρκία. Άρα η στάση τους ήταν αντίθετη στο θέμα του Κυπριακού. Απ' την άλλη πρόβαλε η ανάγκη και στην κυβέρνηση της ΕΡΕ να υπάρχουν οικονομικές σχέσεις με τα βαλκανικά σοσιαλιστικά κράτη και την ίδια τη Σοβιετική Ένωση. Ακόμα πιο πριν από το 1958, κάτω από τις αντιδράσεις της Σοβιετικής Ένωσης για την εγκατάσταση πυράβλων στην Ελλάδα και άλλα κράτη της ΕΟΚ, ο Καραμαλής αποφάσισε την αποχώρηση των Ελλήνων αξιωματικών από το αρχηγείο του ΝΑΤΟ στη Σμύρνη τον Ιούνιο του 1958, ενώ προχώρησε στη βελτίωση των σχέσεων με τη Σοβιετική Ένωση και τα Βαλκανικά κράτη. Δηλαδή, ο Καραμαλής κρατούσε, ας το πούμε, μια πιο ευέλικτη τακτική, πάντα όμως υποταγμένη στο στόχο της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ και με διατήρηση σχετικών ισορροπιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μέσα στο ΝΑΤΟ. Το 1964 ανέλαβε τη διακυβέρνηση ο Γεώργιος Παπανδρέου. Ως αποτέλεσμα οπωσδήποτε της λαϊκής δυσαρέσκειας, αλλά και της συστηματικής στήριξης τμήματων της αστικής τάξης και του θρόνου, καθώς εκτιμούσαν ότι η Ένωση Κέντρου μπορούσε να ανταποκριθεί στα συμφέροντα της αστικής τάξης καλύτερα από την ΕΡΕ, που είχε χάσει ένα μέρος της επιρροής της στο λαό. Είναι η δικοματική εναλλαγή που λέμε και που τη ζούμε. Κάποιο ρόλο στην άνοδο της Ένωσης Κέντρου έπαιξε δυστυχώς και η απόφαση της ΕΔΑ, αλλά και του κόμματος, να προχωρήσουν σε εκλογικό ελιγμό, δηλαδή να μην κατέβουν παντού ψηφοδέλτια της ΕΔΑ, ώστε να ψηφιστούν τα αντίστοιχα της Ένωσης Κέντρου για να πάρει σίγουρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και αυτό ήταν απόρρια της τότε λαθεμένης στρατηγικής μας. Η Ένωση Κέντρου τι ήταν? Ήταν ένα συνοθήλευμα στο οποίο συμμετείχαν παλαιά στελέχη του Κέντρου, δηλαδή και πριν τον πόλεμο, φιλοβασιλικοί πολιτικοί, σοσιαλδημοκράτες, με όλοι τους με αντικομμουνιστικές θέσεις. Κάτω από τη λαϊκή απέτηση, προχώρησε η Ένωση Κέντρου σε ορισμένους εξυγχρονισμούς. Παραδείγματος χάρη, δήλωνε ότι έβαλε σε αχρηστία τα πιστοποιητικά των κοινωνικών φρονημάτων και απέλυσε τους εναπομείνοντες από την ΕΡΕ πολιτικούς κρατούμενους, αυτούς που είχε αφήσει, ναι, είχαν αφαιθεί την περίοδο του Καραμαλή. Όμως δεν επανέφερε στην εκπαίδευση τους απολυμμένους εκπαιδευτικούς της περίοδου 1946-1949. Τυπικά καθιέρωσε τη δημόσια παιδεία, ενώ επί την ημερών της έκανε γοργά βήματα η ιδιωτική παιδεία, η παραπαιδεία που τη λέγαμε τότε, φροντιστήρια κτλ. Και μάλιστα επεκτάθηκε η ιδιωτική τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση. Αποφάσισε η Ένωση Κέντρου την ενιατή υποχρεωτική εκπαίδευση, μια ανάγκη που οπωσδήποτε υπηρετούσε την ανάγκη να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο της εργατικής τάξης, καθώς είχε επέλθει ένας τεχνολογικός εξυγχρονισμός, ας πούμε, στα εργοστάσια
και έπρεπε να ανέβει η παραγωγικότητα με πιο μορφωμένους εργάτες για να ανέβει και η κερδοφορία. Η Ένωση Κέντρου εξέδωσε αντικομμουνιστική εγκύκλιο, όπου απαγόρευσε τη συνδικαλιστική δράση των μαθητών, όπου ο πρώτος πυρήνας μαθητικής οργάνωσης έγινε το 62 στην ΕΔΑ και την περίοδο του 15% έγινε μαθητική συνδικαλιστική οργάνωση στην Αθήνα με εκλογές που γινόντανε από τα γυμνάσια και με αντιπροσώπους. Επίσης ανήγγειλε ότι θα απαγορεύσει τη δράση και θα διαλύσει τη δημοκρατική νεολαία Λαμπράκη. Υποχώρησε στο συγκεκριμένο ζήτημα κάτω από λαϊκές αντιδράσεις. Εδώ που τα λέμε υπήρχαν και αντιδράσεις και μέσα στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου, την ΕΔΗΝ. Η Ένωση Κέντρου αθέτησε όλες τις υποσχέσεις προεκλογικές, φυσικό ήταν, για τον εκδημοκρατισμό του στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Ο ΙΔΕΑ, αυτή η μυστική στρατιωτική οργάνωση μέσα στο στρατό, παρέμεινε ανενόχλητος και έκανε συνωμοσίες. Η εξωτερική πολιτική της Ένωσης Κέντρου ήταν συνέχεια της πολιτικής της ΕΡΕ, φιλική προς το ΕΟΚ, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια να δούμε τη δολοφονική επίθεση κατά του Γρηγορίου Λαμπράκη στις 22 Μαΐου του 1963 και το θάνατό του που επήλθε στις 27 Μαΐου του 1963, δηλαδή έζησε στην ουσία κλινικά νεκρός για 5 μέρες. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης είχε γεννηθεί το 1912 στην Κερασίτσα της Αρκαδίας από μια πολυμελή αγροτική οικογένεια. Ήταν πρωτοθλητής και βαλκανιονίκης σε 4 αγωνίσματα. Σπάνιο πράγμα. Πρωταθλητής στο τριπλούν, στα 100 μέτρα, στα 200 μέτρα και στο άλμα εις μήκος. Σπούδασε ιατρική και έγινε φοιτητής της μευτικής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Το 1961 είχε εκλεγεί συνεργαζόμενος βουλευτής του ΠΑΜΕ, δηλαδή του Πανδημοκρατικού Αγροτικού Μετώπου, που ήταν η εκλογική συνεργασία της ΕΔΑ με το Εθνικό Αγροτικό Κόμμα. Πήρε μέρος σε συλλαλητήρια που έγιναν στην Αθήνα κατά την περίοδο της κατοχής, όντας γιατρός και αθλητής, και προσπάθησε να οργανώσει μια γιορτή στο Παναθηναϊκό Στάδιο που απαγορεύτηκε από τις Ιταλικές αρχές που είχαν την ευθύνη της διοίκησης στην Αθήνα. Τότε μπήκε επικεφαλής πορείας αθλητών κατά της συμβιβασμένης διοίκησης του ΣΕΓΑΣ που είχε πουλήσει την υπόθεση στους Ιταλούς. Η πορεία μπήκε στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ και τα έσπασε όλα, δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Γερμανική-Ιταλική κατοχή. Ο Λαμπράκης στη διάρκεια της κατοχής εκλέχθηκε αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Αθλητών. Η ίδρυσή της απέβλεπε να μην δημιουργηθεί αθλητικό κενό την περίοδο της κατοχής, εκτός όμως από τη διατήρηση αθλητικών δράσεων, απέβλεπε στην περίθαλψη των αρρώστων και μη αθλητών, που όπως και ο λαός κινδύνευαν να πεθάνουν από την πείνα. Τον Απρίλιο του 1963, ο βουλευτής επίσης πήρε μέρος στην πρώτη και απαγορευμένη μαραθώνια πορεία ειρήνης που συνοδεύτηκε από 2.000 συλλήψεις. Ο Λαμπράκης με μια μικρή ομάδα κατάφερε να πάει στον τύμβο του Μαραθώνα. Έκανε μόνος του πορεία και στη στροφή της Ραφίνας δέχθηκε επίθεση από τραμπούκους. Συνέχισε απτόητος και μάλιστα στο Πικέρμι κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο που είχε ανεγερθεί προς τιμή των εκτελεσμένων από τους Γερμανούς. Λίγο παρακάτω, στο 14ο χιλιόμετρο και ενώ ήταν στην Παλίνη, έγιναν συλλήψεις του Λαμπράκη και όλων κάποιων λίγων ανθρώπων που ήταν γύρω του. Στις 22 Μαΐου του 1963 ο Λαμπράκης ήταν ομιλητής σε εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη στη Θεσσαλονίκη με θέμα «Ειρήνη και αφοπλισμός για τον κόσμο ολόκληρο και για την Ελλάδα». Υπήρχε ήδη πληροφορία για επικείμενη επίθεση και γι' αυτό έγινε διάβημα της ΕΔΑ στο προϊστάμενο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης προκειμένου να παρθούν μέτρα προστασίας του προσερχόμενου ομιλητή. Εν τω μεταξύ είχε αναγγελθεί αντισυγκέντρωση διάφορων τραμπούκικων ομάδων με τη συνεργασία των αστυνομικών αρχών. Περίπου στις 8:20 το βράδυ ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που έμενε ο Λαμπράκης για να πάει στο χώρο της συγκέντρωσης. Τότε δέχθηκε την πρώτη επίθεση με χτύπημα στο κεφάλι μπροστά σε περίπου 180 άντρες της χωροφυλακής που δεν αντέδρασαν καθόλου, ενώ ταυτόχρονα στο χώρο της εκδήλωσης πετούσαν πέτρες. Ανυποχώρητος μπήκε στην αίθουσα και πραγματοποίησε την ομιλία του. Όταν τέλειωσε η εκδήλωση, η αστυνομία
απαγόρευσε να βγουν όλοι μαζί οι συγκεντρωμένοι και επέτρεψε να βγει ο Λαμπράκης συνοδευόμενος από πολύ λίγα άτομα. Καθώς ο βουλευτής βάδιζε προς το ξενοδοχείο του ένα τρίκυκλο με οδηγό τον Σπύρο Κοτζαμάνη, κινήθηκε κοντά του και ο Μανώλης Εμμανουηλίδης που επέβαινε σε αυτό τον χτύπησε θανάσιμα με λωστό. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι το τρίκυκλο ξεκίνησε με υπόδειξη ανθυπομοιράρχου που έδωσε το παράγγελμα στον οδηγό «Βάλτε μπρος, βάλε μπρος, τι κάθεσαι, έρχονται». Οι αστυνομικοί δεν καταδίωξαν το τρίκυκλο. Όμως ένας παριστάμενος, ο Μανώλης Χατζιαποστόλου, κατάφερε να εξουδετερώσει τον Εμμανουηλίδη, επιτέθηκε στον Κοτζαμάνη, αναγκάζοντάς τον να σταματήσει το τρίκυκλο. Ο Κοτζαμάνης σταμάτησε και με τον κλόπ στο χέρι κινήθηκε κατά του Χατζιαποστόλου. Επενέβησαν όμως κάποιοι διερχόμενοι και τελικά ο Κοτζαμάνης συνελήφθη από ένα τροχονόμο, όχι από τους κοροφύλακες και αστυνομικούς. Τον ανέλαβαν γιατροί που ήλθαν από τη Σοβιετική Ένωση, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ουγγαρία, τη Τσεχοσλοβακία. Όμως η κατάστασή του ήταν μη αναστρέψιμη και έφυγε από τη ζωή στις 1 και 22 το πρωί της Δευτέρας 27 Μάη. Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, την ίδια μέρα του θανάτου του Λαμπράκη, καλούσε σε μεγάλες κινητοποιήσεις, πρόβαλε το αίτημα της παραίτησης κυβέρνησης Καραμαλή και την άμεση τιμωρία των δολοφόνων και τη διάλυση των, όπως τις έλεγαν τότε, των νεοφασιστικών οργανώσεων, συμμοριών. Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκαν στάσεις εργασίας σε ορισμένα εργοστάσια. Έγιναν συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη από φοιτητές. Στις 28 του Μάη συνόδευσαν με πορεία το φέρετρο του Λαμπράκη στο πρώτο νεκροταφείο πάνω από 200.000 άνθρωποι. Τότε ξεκίνησαν και κάποιες χρήσιμες μαρτυρίες για τους εκτελεστές του εγκλήματος. Έγινε γνωστό ότι ο Κοτζαμάνης ήταν μέλος της οργάνωσης Σύνδεσμος Αγωνιστών και Θυμάτων Αντιστάσεων Βορείου Ελλάδας. Με αρχηγό το Δοσύλλογο Επικαταχής Ξενοφόντα Ιωσμά. Αυτή η οργάνωση έμεινε γνωστή με το όνομα Καρφίτσα. Γιατί τα μέλη αυτής της οργάνωσης, της συμμορίας, είχαν αξιοποιηθεί ως ομάδα υποδοχής κατά την επίσκεψη του τότε Προέδρου της Γαλλίας, Σαρλ ντε Γκολ, στην Ελλάδα, φορώντας μια καρφίτσα στο πέτο, για να αναγνωρίζονται ότι είναι και συμμορία. Για την αποκάλυψη των προθέσεων του Κοτζαμάνη συνέβαλε αποφασιστικά ο επιπλοποιός Γιώργος Σωτηρχόπουλος, ο οποίος ήταν από οικογένεια, αυτό που λέμε, παραδοσιακά δεξιά οικογένεια. Μόλις πληροφορήθηκε τα γεγονότα την άλλη μέρα, ενημέρωσε την ΕΔΑ ότι την προηγούμενη μέρα είχε ζητήσει από τον Κοτζαμάνη να μεταφέρει με το τρίκυκλο του κάποια έπιπλα. Αυτός τότε του απάντησε ότι δεν μπορούσε γιατί την επόμενη μέρα πιθανά να έφτανε ως και μια δολοφονία. Τότε ο Σωτηρόπουλος δέχτηκε στην πορεία, μετά τη μαρτυρία του, ο ίδιος δολοφονική επίθεση, στη συνέχεια πρόταση εξαγοράς και δεν υπέκυψε. Παρότι ήταν άνθρωπος προερχόμενος από ένα εντελώς διαφορετικό. Και δεν φοβήθηκε, αυτό ήταν το σημαντικό. Για τη δολοφονία του Λαμπράκη κατηγορήθηκαν ως ηθική αυτούργοι 23 αξιωματικοί της χωροφυλακής. Άλλοι 10 κατηγορήθηκαν, αλλά δεν θεωρήθηκαν υπαίτιοι. Η απόφαση εκδόθηκε στις 30 Δεκέμβρη του 1966, δηλαδή 3 χρόνια μετά και πάνω. Καταδικάστηκαν ο Κοτζαμάνης και ο Εμμανουηλίδη σε 11 χρόνια και 8,5 χρόνια αντίστοιχα, ενώ 9 ακόμη καταδικάστηκαν σε 3 χρόνια έως 15 μήνες. Η ετιμιγορία των ενόρκων περιορίστηκε στην ουσία σε ελαφρές ποινές στους ενόχους. Παρά το γεγονός ότι υπήρχαν δύο δικαστικοί οι οποίοι έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αποκαλύψουν τους ηθικούς αυτούργους, αυτούς που έδωσαν την εντολή δολοφονίας του Λαμπράκη και να μην μείνει σε αυτούς που την εκτέλεσαν. Η Χούντα, αυτή ήταν ο Παύλος Δελαπόρτας και ο Χρήστος Ατζετάκης που αργότερα έγινε πρόεδρος Δημοκρατίας, απολύθηκαν από τη δικτατορία και στη συνέχεια και εντωμεταξύ μετά τη δίκη φυλακίστηκαν για ψευδορκία ο Σωτηρχόπουλος και ο Χατζιαποστόλου. Και μάλιστα ο Σωτηρχόπουλος έμεινε στη φυλακή ως τις 19 Απριλίου του 1967, τότε τυπικά τον αφήσανε, 2 μέρες πριν το στρατιωτικό πραξικόπημα. Αργότερα έγινε και μέλος του κόμματος, βέβαια, από το 1974 και μετά. Οι πολιτικές ευθύνες της δολοφονίας Λαμπράκη σαφώς αφορούν την κυβέρνηση Καραμαλή. Όμως η δολοφονία κατάφερε σοβαρό πλήγμα στην κυβέρνηση. Αν και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει βγει όλη η αλήθεια στην επιφάνεια, η εκτίμηση του κόμματός μας είναι ότι πιθανόν στην κεφαλή της συνωμοσίας για τη δολοφονία να ήταν το ίδιο το παλάτι.
15 μέρες μετά τη δολοφονία του Λαμπράκη, στις 11 Ιούνιου του 1963, ο Καραμαλής παραιτήθηκε από πρωθυπουργός και στις 18 του ίδιου μήνα αναχώρησε για τη Ζηρίχη. Τότε τον διαδέχθηκε στην Πρωθυπουργία ο Παναγιώτης Πιπινέλης. Ως αφορμή τώρα παραίτησης, τι αφορμή έβαλε? Έναν ασήμαντο λόγο πρόβαλε. Διαφωνούσε με την επιμονή του Παύλου και της Φρυδερίκης να κάνουν προγραμματισμένο ταξίδι στο Λονδίνο. Ο Καραμαλής δικαιολόγησε την άρνησή του για λόγους περιφρούρησης του βασιλικού ζεύγους, καθώς προετοιμάζονταν διαδηλώσεις στο Λονδίνο για την απελευθέρωση κομμουνιστών πολιτικών κρατουμένων και είχαν γίνει και προηγούμενα διαδηλώσεις, όπου τότε η συντρόφισσα Μπέτη Αμπατιέλου, γυναίκα του Αντώνη Αμπατιέλου, που ήταν πολιτικός κρατούμενος, έφτασε και πλησίασε και έπιασε από το χέρι από τον νόμο τη Βασίλισσα Ελισάβετ για να της δώσει υπόμνημα και έγινε χαμός τότε στο Λονδίνο. Για να της δώσει υπόμνημα απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων. Ήταν Αγγλίδα η ίδια και ήταν στην Αγγλία. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε και μια άλλη πλευρά. Ενώ η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος είχε σαφή θέση μετά το θάνατο του Λαμπράκη να στηριχθεί, να αναπτυχθεί ένα μεγάλο πανελλαδικό λαϊκό κίνημα κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της, ενώ έκανε και σωστά λόγο για κυβέρνηση του αίματος, το κλιμάκιο εσωτερικού που λειτουργούσε της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά που όπως αποκαλύφθηκε στην πορεία είχε καταληφθεί κυριολεκτικά από οπορτουνιστές, απέρριψε την κατεύθυνση του κόμματος και τη θεώρησε αριστερίστικη και ότι οδηγούσε σε προβοκάτσιες. Αυτή η επιλογή, μια συμμετοχή μόνο στην κηδεία του Λαμπράκη και όχι κάτι παραπάνω, ήταν πολύ πίσω, πολύ κατώτερη της πιο μαζικής κινητοποίησης που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα με τη σημαντική συμμετοχή και της νεολαίας. Η δεύτερη μαραθώνια πορεία του 1964 οργανώθηκε νόμιμα πια και για πολλά χρόνια οι επόμενες ήταν από τις πιο μαζικές κινητοποίησεις. Μετά από αυτά τα πιο βασικά που προσπάθησα να εξιστορήσω, έχει σημασία, σύντροφοι, να δούμε. Γιατί σας είπα από την αρχή ότι ήταν ένας κρίκος για τη δικοματική εναλλαγή η δολοφονία του Λαμπράκη. Να δούμε στο σήμερα με τις εξελίξεις τη σημασία της πάλης κατά της αποβοσανατολιστικής γραμμής αντιπαράθεσης δεξιά-αντιδεξιά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-πρόοδος, δικοματισμός ή κυβερνήσεις συνεργασίας. Η τότε ενδοαστική αντίληψη, αντίθεση, μετεξελίχθηκε το 1974 και μετά σε διαπάλη για τη διακυβέρνηση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία που διαδέχθηκε την ΕΡΕ και το ΠΑΣΟΚ που διαδέχθηκε την Ένωση Κέντρου. Την είδηση της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής που γύρισε ύστερα από 7 χρόνια στην Ελλάδα ως πρωθυπουργός και μεγάλος εθνάρχης σε εισαγωγικά. Την Νέα Δημοκρατία την είδησε ο Καραμαλής προκειμένου να απογαλακτιστεί από το αιματηρό παρελθόν της ΕΡΕ. Την είδηση του ΠΑΣΟΚ την αποφάσισε ο Ανδρέας Παπανδρέου, καθώς συνειδητοποιούσε ότι η Ένωση Κέντρου είχε χάσει το κύρος της. Χρειάζονταν ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα πιο ικανό στη λαϊκή χειραγώγηση και ενσωμάτωση. Στην πρώτη γραμμή τέθηκε τότε το δίλημα δεξιά-αντιδεξιά, δεξιά-πρόοδος, που κράτησε ως την περίοδο της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και της απότομης αύξησης της κοινοβουλευτικής δύναμης του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε το δεξιά και αντιδεξιά ντύθηκε με ένα άλλο φόρεμα, το δίλημα δεξιά-αριστερά. Στις μέρες μας το δίλημα πάλι έχει παραλλαγές, η ουσία του είναι η ίδια. Του τύπου δεξιά-πρόοδος, τώρα το αριστερά δεν το προβάλλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, αλαζονία κτλ, ή ανατροπή του αποτελέσματος της 21ης Μαΐου του τωρινού έτους. Μετά τις εκλογές του Μάη, βέβαια, έχουμε και ένα δεύτερο ανταγωνισμό για την ηγεμονία στο σοσιαλδημοκρατικό χώρο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Το κόμμα μας τεκμηριωμένα και στεναρά αντιτάσσει σήμερα στον αστικό κυβερνητισμό της δικοματικής εναλλαγής ή της εναλλαγής με κυβέρνηση συνεργασίας αστικής διαχείρισης, την αξία και τη σημασία της 100% εργατικής λαϊκής αντιπολίτευσης στον δρόμο της αντεπίθεσης και ανατροπής, σε συμπόρευση καλώντας το λαό με το πιο ισχυρό όσο γίνεται στην πορεία ΚΚΕ. Όλοι τους τα αστικά κόμματα, ανεξάρτητα αριστερού προοδευτικού ή σοσιαλιστικού προσήμου,
αναδεικνύουν ως κύριο πεδίο αντιπαράθεσης προς τη Νέα Δημοκρατία το κοινοβούλιο και τους αστικούς θεσμούς. Την αντιπολίτευση, δηλαδή μέσα από τα αστικά επίσης μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το κόμμα μας ρίχνει όλο το βάρος στη σημασία της εξωκοινοβουλευτικής ταξικής πάλης και γι' αυτό έχει σημασία η συνεχής κοινοβουλευτική του ενίσχυση. Η ταξική πάλη, κινητήρια δύναμη της εξέλιξης, μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση του σχετισμού δυνάμεων στην κοινωνία, στο εργατικό λαϊκό κίνημα, ώστε να μπαίνουν εμπόδια όσα είναι δυνατόν στην κυβερνητική πολιτική, στις κατά πλειοψηφία αντιλαϊκές αποφάσεις της Βουλής και να αποσπώνται κάποιες παραχωρήσεις. Όλα τα άλλα κόμματα ένα ρόλο μόνο επιφυλάσσουν στο λαό. Το ρόλο του ψηφοφόρου κάθε 4 χρόνια, αρκεί η ψήφος να μην δημιουργεί προβλήματα στο σύστημα. Αρκεί η φθορά του ενός κυβερνητικού αστικού κόμματος ή της κυβερνητικής συνεργασίας να παραμένει εντός των τυχών του συστήματος, εγκλωβισμένη στις αυταπάτες και ουτοπίες για τυχόν καλύτερη επόμενη κυβέρνηση ή του δίθεν μικρότερου κακού. Η εναλλαγή λοιπόν αστικών κομμάτων στη διακυβέρνηση ή αστικών πόλων συνεργασίας είναι σανίδα στήριξης για το αστικό πολιτικό σύστημα με την έννοια της αποφυγής επικίνδυνων ρογμών του. Ρογμών που μπορεί να τις αξιοποιήσει το εργατικό λαϊκό κίνημα με την καθοδήγηση του κόμματος. Το σύνθημά μας «ΚΚΕ 100% εργατική λαϊκή αντιπολίτευση στη Βουλή και στο κίνημα» ένα πράγμα αποδεικνύει ότι εμείς αντιπαλεύουμε τη στρατηγική των κομμάτων, την καρδιά της αστικής πολιτικής και όχι επιλεκτικά κάποιες συνεπιές της. Ούτε βεβαίως επιλέγουμε το ένα ή το άλλο μείγμα της αστικής διαχείρισης. Έχουμε πλήρη επίγνωση στις συνθήκες του καπιταλισμού, των στενών περιθωρίων του για την πραγματική ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών. Αντιπαραθέτουμε στην αστική πολιτική εξουσία το δρόμο της αντιπίθεσης και ανατροπής υπέρ της εργατικής εξουσίας. Μόνο μια τρομοκρατημένη κυβέρνηση από την πίεση της ανερχόμενης ταξικής πάλης μπορεί να υποχρεωθεί σε κάποιες παραχωρήσεις. Αρκεί το εργατικό λαϊκό κίνημα να μην επαναπάβεται στις δάφνες κάποιων παραχωρήσεων, αλλά να τις κάνει εφαλτήριο για την παραπέρα επιθετική του πορεία. Για μας ο συσχετισμός δυνάμεων καθορίζεται από την εξέλιξη της πάλης ανάμεσα στην αστική τάξη από τη μια και την εργατική τάξη και τους συμμάχους της, τα κατώτερα ενδιάμεσα στρώματα. Δίνουμε αμέριστη προσοχή στις γραμμές της πάλης να αυξάνεται και να μαζικοποιείται η ίδια η εργατική λαϊκή ενεργητική συμμετοχή, να είναι αυξημένος ο ρόλος των γυναικών και της νεολαίας, των παιδιών που ανήκουν στην εργατική τάξη και τα μικροαστικά φτωχά λαϊκά στρώματα. Η ταξική πάλη μπορεί σε κάποια στιγμή να μετριάσει ή να απαλύνει κάπως τις συνέπειες της αστικής πολιτικής για ένα ορισμένο διάστημα. Θα το επαναλάβουμε όμως χωρίς να παραιτείται από το να πάρει πίσω ό,τι αναγκάστηκε να παραχωρήσει. Είναι ουτοπία συνειδητή εξαπάτηση αυτό που ακούμε από τα αστικά κόμματα, ιδιαίτερα από τα λεγόμενα αντιδεξιά, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, ότι έχουν κυβερνητικό πρόγραμμα μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων. Μετά τις εκλογές του φετινού Μάη, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ σήκωσαν στα ύψη το πρόβλημα του μεγέθους της αυτοδυναμίας που μπορεί να κατακτήσει η Νέα Δημοκρατία στις 25 του Ιούνιου. Κανούν το λαό να τους ψηφίσει, γιατί αυτοί δήθεν θα κάνουν πραγματική αντιπολίτευση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας να αντιμετωπίσουν την αλαζονία. Αντιπολίτευση βέβαια, όπως είπαμε, μέσα στο κοινοβούλιο, στους θεσμούς κτλ. Αντιπολίτευση θα κάνουν. Με κραυγές, βρισχές, θα κάνουν. Εμείς θεωρούμε ότι αυτοί αποτελούν τη συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση για την υπεράσπιση του αστικού κράτους υπέρ της σταθερής διασφάλισης της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της απρόσκοπτης κερδοφορίας, σύμμαχοι του υπερμνημονίου του Ταμείου Ανάκαμψης, της λεγόμενης πράσινης ανάπτυξης, που φέρνει νέα φορολελασία και αρνητικές συνέπειες και στο ίδιο το περιβάλλον παρά το ότι λέγεται πράσινη. Είναι σταθεροί υπερασπιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, επιδιώκουν η Ελλάδα να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Οι παραπάνω επιλογές τους πάνε χέρι-χέρι με την προετοιμαζόμενη επιβολή της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο, που θα φέρει νέο πλήγμα και στο Κυπριακό. Συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση όσο αφορά τη συνεχιζόμενη και παύξηση και μεγέθυνση της στρατηγικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ,
που μετατρέπουν την Ελλάδα σε μια επιθετική βάση, όλη την Ελλάδα, θανάτου για τους λαούς. Επιμέρους διαφορές και ανταγωνισμούς για τη διακυβέρνηση έχουν. Όμως αυτές οι διαφορές, αυτοί οι ανταγωνισμοί χωράνε στα συμφέροντα της αστικής τάξης, είναι απολύτως συμβατές οι διαφορές τους και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Όχι μόνο δεν προκαλούν ρογμές στην εξουσία της αστικής τάξης, το αντίθετο, αποτελούν, όπως ήδη είπαμε, σανίδα σωτηρίας, σανίδα που μόνο το ανερχόμενο εργατικό κίνημα και η κοινωνική συμμαχία μπορεί να την κάψει. Εμείς μετράμε το συσχετισμό δύναμης αφρίζοντας τις κοινοβουλευτικές δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας με εκείνες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ και των άλλων κομμάτων, το μικρότερο από τη μια, και από την άλλη υπάρχει η κοινοβουλευτική δύναμη του κόμματος. Υπολογίζουμε το συσχετισμό δυνάμεων μέσα στο κίνημα, στο γενικότερο, το λαϊκό, το νεανικό κτλ. Η όποια βελτίωση του συσχετισμού δυνάμεων στα συνδικάτα, στις μαζικές οργανώσεις, στα πανεπιστήμια, στα σχολεία, δεν καθορίζεται από τι μετακινήσεις γίνονται στο κοινοβούλιο ανάμεσα στα αστικά κόμματα, μεγάλα και μικρά, αλλά από τις θετικές αλλαγές που γίνονται στα όργανα του εργατικού, λαϊκού, γυναικείου και νεανικού κινήματος. Θυμίζω ότι στις εκλογές του Μάη του 2012 η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχασαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια ψήφους. Η Νέα Δημοκρατία έφτασε 16,89, κάτω και από το 17%. Το ΠΑΣΟΚ έφτασε σε μονοψήφιο ποσοστό. Οι απώλειές τους όμως μετακινήθηκαν προς το ΣΥΡΙΖΑ και άλλα χρήσιμα για το αστικό πολιτικό σύστημα κόμματα, όπως το Ποτάμι, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, τους Ανεξάρτητους Έλληνες, την Δημοκρατική Αριστερά, δυστυχώς και προς τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή σε κόμματα τσόντες για το σχηματισμό αστικών κυβερνήσεων. Τελικά το ΠΑΣΟΚ, που αναδείχθηκε για πρώτη φορά ως ΠΑΣΟΚ με 48% πλειοψηφία, όχι κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και κοινοβουλευτική βέβαια το 81 στην κυβέρνηση, και μετά ο ΣΥΡΙΖΑ που αναδείχθηκε το 15, ως κυβερνήσεις επανατροφοδότησαν τη δεξαμενή ψήφων της Νέας Δημοκρατίας λόγω της απογοήτευσης που έσπηραν σε μεγάλο μέρος του λαού, απογοητεύσεις ακόμα και όταν πέρασαν στην αντιπολίτευση. Το βράδυ λοιπόν των εκλογών του Ιούνιου, αφού μετρήσουν τις δικές τους δυνάμεις, αν αυξήθηκαν όλοι τους ή είχαν απώλειες, να είστε βέβαιοι, το μάτι θα πέσει στον αριθμό, στους ψήφους του ΚΚΕ και στο αντίστοιχο ποσοστό του. Και στους βουλευτές, αλλά όπως ξέρετε, η κάλπη κλέβει, το σύστημα κλέβει βουλευτές, αλλά οι ψήφοι δεν κλέβονται. Και γι' αυτό έχει σημασία να αυξηθούν οι ψήφοι. Δεν μπορούν να μας κλέψουν τους ψήφους, οι βουλευτές θα μας κλέψουν. Τι να κάνουμε. Όχι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αποφύγουμε με αυτή την έννοια. Μεταξύ τους είναι κυβερνητικοί αντίπαλοι, αντίπαλοι για τη διακυβέρνηση. Εμάς όμως μας βλέπουν και σωστά ως το βασικό ταξικό τους αντίπαλο. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι κόμματα εξουσίας και μόνο. Κυβερνητικής εξουσίας. Και εξορκίζουν, δεν τα έχετε ακούσει, δεν τα έχετε ακούσει. Λέτε όχι, εμείς δεν είμαστε κόμματα διαμαρτυρίας, είμαστε κυβερνητικά. Αυτό αποδεικνύει και μόνο την ενσωμάτωσή τους στο σύστημα, τέλος. Το ΚΚΕ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε κόμμα οργανωτής της ταξικής πάλης, κόμμα που επιδιώκει να εξελιχθεί ο λαός σε πρωταγωνιστή. Παλεύουμε ως πρωτοπορία για τη μόνη εξουσία που αφορά το λαό, την εξουσία της εργατικής τάξης. Η αλήγηστη στάση μας, ο ιεκός μας αγώνας, η ετοιμότητά μας να διαμορφώνουμε στόχους πάλης και συσπήρωσης, για να μπορούν να έρχονται κι άλλοι στο κοινό δρόμο μαζί μας, άλλες λαϊκές δυνάμεις, νέοι και νέες, δεν προκύπτει γενικά από μια αγωνιστική διάθεση που έχουμε. Αυτή η αγωνιστική μας διάθεση προκύπτει από ένα βασικό θεμελιακό ζήτημα. Ότι το κεφάλαιο, είτε με την υλική είτε χρηματική του μορφή, οποιαδήποτε μορφή έχει, το αστικό κράτος με όλους τους μηχανισμούς του, διαμορφώνεται και γιγαντώνεται από την υπηρεξία που απεσπάται από την εργατική τάξη, την πλειοψηφία της μισθωτής εργασίας. Εμείς την εργατική τάξη δεν τη βλέπουμε ως μια τάξη που υποφέρει μόνο, που αδικείται, αλλά ως τάξη που μπορεί και πρέπει να πάρει στα χέρια της την εξουσία. Η συνέπειά μας στον αγώνα, η ενότητα λόγων και έργων προκύπτει και από το γεγονός ότι μελετήσαμε, άρα και βγάλαμε συμπεράσματα
για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, για τη στρατηγική του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, ασκήσαμε και ασκούμε κριτική από τη σκοπιά της υπεράσπισης του σοσιαλισμού και όχι από τη σκοπιά της υπεράσπισης της αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και της καπιταλιστικής οικονομίας, όπως έκαναν και κάνουν οι κάθε λογής οπορτουνιστές και ρεφορμιστές. Ο επαναστατικός χαρακτήρας του Κομμουνιστικού Κόμματος απαιτεί την άρνηση συμμετοχής και κάθε μορφή στήριξης σε κυβερνήσεις στο έδαφος του καπιταλισμού. Την προετοιμασία μας μέσα από τον καθημερινό αγώνα να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας σε συνθήκες επαναστατικής κατάστασης. Ο επαναστατικός χαρακτήρας του κόμματος τεκμηριώνεται στη θέση μας για το τσάκισμα του αστικού κράτους και για τον υπεριαλιστικό χαρακτήρα του πολέμου. Πηγάζει από τις θεμελιακές αρχές για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, την επιστημονική και αντικειμενική εκτίμηση για τους λόγους της νίκης της αντεπανάστασης τον 20ο αιώνα. Σήμερα είμαστε όλοι και όλες συλλογικά, αλλά αν θέλετε και ο καθένας όσο μπορεί, τα μέλη του κόμματος, τα μέλη της ΚΝΕ, ακόμα και οι φίλοι μας που είναι δίπλα μας, είμαστε όλοι πολύ πιο όρημοι από κάθε άλλη προηγούμενο περίοδο για να τα βγάλουμε πέρα ως επαναστατικό κόμμα παντός καιρό. Ευχαριστώ.